Το άρωμα της ορεινής Κρήτης είναι ένα επιπλέον κίνητρο για την τουριστική ανάπτυξη στα Ανόγια και αυτό αποτυπώθηκε από την αύξηση των δικτών επισκεψιμότητας στην ιστορική κωμόπολη του Ψιλωρίτη. Μάλιστα, αυτοδιοίκηση και τουριστικοί φορείς αναγνωρίζουν ότι ο τουρισμός δεν είναι απλά μια εποχική πραγματικότητα, αλλά μια ζωτική οικονομική πνοή για τα Ανόγια. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, δόξα τω Θεώ. Φέτο αντιμετώπισα την ευχάριστη δυσκολία στις διάφορες εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος ή υποστήριζε ο Δήμος υπό την αιγίδα του να έχει δυσκολία να βρει ελεύθερες κλίνες για να φιλοξενήσει τους καλλιτέχνες. Απευθύνθηκαμε και σε άλλες περιοχές για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Έχει πολύ τουρισμό, ναι. Έχει, δόξα τω Θεώ. Ψάχνουμε τα παραδοσιακά. Φαγητά, ποτά και παρέα. Το βράδυ μέχρι που ξημερώνουμε εδώ, τους αρέσει να κάθονται. Φεύγουν από τις παραλίες, έρχονται γιατί τους αρέσει η δροσεράδα. Βλέπουμε πολύ κόσμο, πάει καλά το χωριό, έρχεται πολύ τουρισμός, και ντόπιοι και ξένοι. Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι. Τα καφενεία του χωριού γίνονται το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής για τους επισκέπτες. Οι τουρίστες απολαμβάνουν την παραδοσιακή μουσική, τη ρακή και τα κρητικά εδέσματα, συμμετέχοντας στις αυθόρμητες παρέες που διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ντόπιοι αγκαλιάζουν τους επισκέπτες, προσφέροντάς τους μια ζεστή φιλοξενία που αντικατοπτρίζει τη ζωντανή κουλτούρα των Ανογίων. Να καθίσει δηλαδή το βράδυ στην πλατεία, να πιει μια ρακή, να πιει το καφέ του, να φάει το μεζέ του και να δει ότι ξαφνικά μπορεί να προκύψει μια παρέα. Και αυτό να πάει μέχρι τις πρωινές ώρες, όχι τις πρώτες, τις βαθιές πρωινές ώρες. Αυτή είναι η μαγεία που προσφέρουμε και όποιος δώσει το χρόνο μπορεί να το αντιληφθεί πλήρως. He tasted the cheese and it was good cheese, so last year we came back and bought their cheese and now we were having the car again and we're... Where do we go? Oh, let's go to there again. So it's nice to drive here on the road. And the center of the town is okay, so. Η εμπειρία των επισκεπτών είναι ξεχωριστή καθώς ανακαλύπτουν το γνήσιο πνεύμα της Κρήτης μέσα από την καθημερινότητα των κατοίκων και τις παραδόσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Η διατήρηση της αυθεντικότητας και ο σεβασμός στην παράδοση αποτελούν βασικούς πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης, με τους επισκέπτες να φεύγουν από τα Ανόγια γεμάτοι εικόνες και αναμνήσεις που τους δένουν με τον τόπο και τους ανθρώπους του.